Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους. Εδώ και 3 εβδομάδες έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα στα σχολεία και όλοι εμείς αντιμετωπίζουμε μια εκρηκτική κατάσταση. Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας κόπτονται να εισαγάγουν αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις με τη συγκρότηση εκπαιδευτικών ομίλων στις σχολικές μονάδες και τον ορισμό ενδοσχολικών συντονιστών και μεντόρων στο όνομα του χιλιοπαιγμένου επεισοδίου που λέγεται ενδυνάμωση. Έρχονται να χαλάσουν το παιδαγωγικό αλλά και το συναδελφικό κλίμα, να δημιουργήσουν εκπαιδευτικούς πολλών ταχυτήτων, αυξάνοντας τη γραφειοκρατική δουλειά με στόχο να απαξιώσουν και να καταργήσουν τον ίδιο τον Σύλλογο Διδασκόντων. Σε αυτή τη λογική, όπως χιλιάδες συνάδελφοι αντιστάθηκαν και την προηγούμενη χρονιά στην εφαρμογή της αξιολόγησης, έτσι και τώρα, στα περισσότερα εκπαιδευτικά σωματεία όπως και στο δικό μας, οι εκπαιδευτικοί απορρίπτουν τα σχέδιά τους. Σχέδια που και οι προηγούμενες κυβερνήσεις διαχρονικά προσπάθησαν να εφαρμόσουν, αλλά δεν το κατάφεραν. Όση τρομοκρατία και αν ασκήθηκε από τη διοίκηση και το Υπουργείο στο διατάφτα, υπογραφές συμμετοχή στην απεργία αποχή όλο και πληθαίνουν. Απειλές και πιέσεις πολλές που αποκορυφώθηκαν την προηγούμενη Δευτέρα, όταν για άλλη μια φορά το Υπουργείο έσυρε στα δικαστήρια τους εκπαιδευτικούς για την προκηρυγμένη απεργία αποχή. Τα εκατοντάδες κενά, τα 25 τμήματα, τα κατάλληλα και συντήρητα κτίρια, τα κοντέινερς για την προσχολική, οι παράλληλες στηρίξεις με το σταγονόμετρο, η ελλιπής χρηματοδότηση, τα διευρυμένα εξοντωτικά ωράρια έρχονται να συνθέσουν την εικόνα μιας πραγματικότητας που απέχει πολύ από τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών. Όσα και αν ακούσαμε για τις μεταρρυθμίσεις και τις καινοτομίες τους, τους βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα σκληρό, ανταγωνιστικό και κατηγοριοποιημένο σχολείο με μαθητές παραδομένους στον κόσμο των δεξιοτήτων και της ημιμάθειας και εκπαιδευτικούς εξουθενωμένους που πρέπει να προσαρμοστούν στη γραφειοκρατία. Με τους αγώνες μας, ενωμένοι, δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσουν στην εφαρμογή των αντιδραστικών και αντιπαιδαγωγικών νόμων. Συνεχίζουμε τις ενημερώσεις μέχρι να υπογράψουν όλοι οι συνάδελφοι. Το σωματείο μας, κόντρα στη λογική του συμβιβασμού και της συνένεσης, παίρνει πρωτοβουλίες, μπαίνει μπροστά, συντονίζεται με τους υπόλοιπους ΕΠΕ και ΕΛΜΕ, τα εργατικά σωματεία και με τους γονείς. Συμμετέχουμε στην πανατική σύσκεψη των συνδικάτων στις 5 Δεκάτου στο Sporting και κλιμακώνουμε με την απεργία στις 9 Νοέμβρη απέναντι στην πολιτική της ακρίβειας και της φτώχειας για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Καλούμε τα διοικητικά συμβούλια ΔΟΕ και ΟΛΜΕ και από τη σημερινή συνέντευξη να αποφασίσουν άμεσα την κήρυξη απεργίας αποχής από το σύνολο των διατάξεων που σχετίζονται με την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση.